Εισήρθαμε εις νέον έτος και θα ερμηνεύομαι με τη χάρη του Θεού όσον δυνάμεθα το αποστολικό ανάγνωσμα. Δηλαδή ολόκληρον των χρόνων θα έχουμε να ακούσουμε ερμηνείαν όσην ο Θεός μας αξιώνει εις την αποστολική ανάγνωση. Σήμερα η Εκκλησία μας όρισε από την Δευτέραν προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου να ομολογεί ο Απόστολος των Εθνών ότι ετελείωσε πλέον η ζωή του επί της γης. Ευρίσκεται δέσμιος εις τας φυλακάς της Ρώμης. Πλην όμως δεν λησμονεί τα πνευματικά του παιδιά. Πάντοτε τα εθυμείται και περισσότερον εις εκείνα τα οποία εχειροτώνησε και κατέστησε επισκόπους. Ένας εξ αυτών ήτο και ο Τιμόθεος, το πεφυλημένο πνευματικό του παιδί, το οποίο ευρίσκεται εις την Έφεσον. Μακριά ο Απόστολος Παύλος από το παιδί του και του γράφει επιστολή πρώτην και δευτέραν και του υπενθυμίζει ότι ανέλαβε ένα έργο όχι κοσμικό αλλά ένα έργο πνευματικό, θεϊκό έργο το οποίο τον ηξίωσε ο Θεός να επομιστεί και του λέγει να είσαι προσεκτικός πολύ και να μελετάς αυτά τα οποία σου έμαθα, σε εδίδαξα. Νύφε του λέγει εν πάση, να είσαι άγρυπνος, να μελετάς αυτά τα οποία ήκουσες. Είναι τούτο ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως εμείς αδελφοί μου. Πόσα έχουμε να ακούσει, πόσα διδάχθημα, πόσα έχουμε βάλει μέσα στην ψυχή μας, αν εβάλαμε. Και αν μέχρι σήμερα δεν προσέξαμε εις τίποτε, ήθε τουλάχιστον εις αυτών των χρόνων που μας αξίωσε ο Θεός και φθάσαμε, να έχουμε άγρυπνο πλέον την προσοχή μας σε εκείνα τα οποία διδάχθημε. Και προχωρεί ο Απόστολος Παύλος και γράφει προς τον Τιμόθεον και του λέγει ότι έχω τελειώσει πλέον τον αγώνα μου, λέει, και ήδη σπένδομαι. Αυτή η λέξη σημαίνει όχι φυσικών θάνατων αλλά μαρτυρικών. Και είναι τούτο ένα συγκινητικό σημείο, αδερφοί μου, όταν αξιωθεί έκαστος από εμάς να γνωρίζει την ημέρα του θανάτου του. Είναι ιδιαίτερα χάρις από τον Θεό αυτή και δι' εκείνους οι οποίοι τον παρακαλούν, δι' εκείνους οι οποίοι προσεύχονται και οικετεύουν τον Θεό να τους γνωρίσει την ημέρα του θανάτου των. Γνώρισον με Κύριε την ημέρα κατά την οποία θα με παραλάβεις και θα με πάρεις κοντά σου. Αποκάλυψε μου Κύριε την ημέρα εκείνη και φύλαξε με Κύριε να έχω καλήν απολογίαν ενώπιον του θρόνου σου. Ο Απόστολος Παύλος εξιώθη του τιμίου τούτου δώρου, του δώρου του ανεκτιμήτου και γνωρίζει πλέον ότι κοντεύει η ώρα κατά την οποία θα φύγει από τον κόσμο αυτόν. Ήδη σπέντομαι, λέγει στον Τιμόθεον. Οδηγούμε δηλαδή προς το μαρτύριον και όντως ο Απόστολος Παύλος
δεν απέθανε αλλά απεκεφαλίστη. Και συνεχίζει και λέγει ότι τον αγώνα των καλών, λέγει, έχω αγωνιστεί στη ζωή μου. Υπάρχουν αγώνες, αδερφοί μου, και αυτούς τους εγεύθυμεν προσφάτως και εμείς εις αυτόν τον τόπον εις τον οποίο μας εξίωσε ο Θεός να ζούμε. Είδαμε αγώνας, πολλούς αγώνας. Άλλοι ημίφθησαν, άλλοι απερίφθησαν. Άλλοι ειδικήθησαν. Αγώνες επί της γης. Αγώνες τους οποίους ο άνθρωπος καταβάλει ημέραστα και νυχτός. Προσπάθεια. Ο ένας τρέχει, ο άλλος σηκώνει βάρη, ο άλλος προσπαθεί να ομοιάσει με τα ζώα τα οποία πηδούν. Άλλοι ρίπτουν σφαίρας, άλλοι λίθους και ούτω καθεξής. Όλοι τους είδαμε να αγωνίζονται. Πλην όμως ο Απόστολος Παύλος περί τίνος αγώνος λέγει σήμερον ότι αγωνίζεται. Περί του πνευματικού αγώνος ομιλεί ο Απόστολος Παύλος και δια την κήρυξη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού εις όσους τόπους τον εξίωσεν να τον διαδώσει το λόγο του. Ο Απόστολος Παύλος έχει παρησίαν τώρα ενώπιον του Θεού και λέγει, Κύριε μου, λέγει, τον αγώναν των καλών τον έχω κάνει, τον δρόμο μου τον ετελείωσα και τώρα αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο απομένει, ο της δικαιοσύνης στέφανος. Είδαμε αυτούς οι οποίοι γονίστησαν, αδερφοί μου, ότι ελάμβανον ένα στεφάνι από ελαία. Εις άλλα έθνη δεν υπάρχει το δέντρο τούτο το ευλογημένο το οποίο ο Θεός υγείασεν τη νύχτα εκείνη κατά την οποία έφευγαν από τον κόσμο αυτόν. Μέσα στον κήπο της Γεστημανή κάτω από το δέντρο της ελαίας έχισε τα δάκρυά του και ο υδρότας του προσώπου του ήτο ως ήθρον βιέματος και υγείασε την ελαίαν ο Θεός. Υγείασε αυτό το δέντρο το οποίο εμείς έχουμε πολύ περισσότερο από όλα τα έθνη. Ελάμβανον λοιπόν οι αγωνιστές στέφανον εξ ελαίας. Και εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να λέγει ότι περιμένει ένα στέφανο. Ποιος να είναι αυτός ο στέφανος? Όχι αυτός ο οποίος μαραίνεται στον κόσμο τούτον και επεφημούν οι άνθρωποι όταν δίδουν αυτόν τον στέφανον στον συνάνθρωπον τον. Αυτός ο στέφανος είναι εκείνος ο οποίος δεν μαραίνεται ποτέ αιωνίως. Είναι ο της δικαιοσύνης, λέγει στέφανος. Υπάρχουν και στεφάνια αδικίας, αδελφοί μου. Πλην όμως εκείνος, λέγει, ο οποίος θα μου δώσει το στεφάνι δεν είναι άνθρωπος. Είναι, λέγει, ο δίκαιος κριτής. Εκείνος ο οποίος θα αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Άνθρωποι πολλοί στον κόσμο τούτον, αδερφοί μου, προσφέρουν και όμως αδικούνται. Κοπιάζουν και όμως συκοφαντούνται. Χύνουν υδρότας και αγωνίας και όμως διασύρονται. Πλην όμως εκείνος ο οποίος δίδει αμοιβή, η οποία αμοιβή είναι η πραγματική, είναι μόνον ο δίκαιος κριτής. Εκείνος θα αμείψει τους σκόπους του καθενός από εμάς. Εκείνος είναι που θα λάβει υπόψη το τι είπαμε, τι επράξαμε
τι εφέραμε εις πέρας εις τούτον τον κόσμο. Και θα δώσουμε όλοι λόγων ενώπιον του δικαίου κριτού. Εάν ο πατέρας και η μητέρα ανέθρεψαν τα τέκνα των εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, θα λάβουν τον Στέφανον τον αμαράντινον της δόξης. Εάν απόθυσαν τα τέκνα των από τον δρόμο του Θεού, θα δώσουν πάλιν λόγων και θα αμυφθούν δι' αυτά τα οποία έπραξαν. Δι' αυτόν τον λόγον άρχεται η ευθύνη μας από την οικογένεια για να μεταβόμενα έπειτα εις την ανατροφή των τέκνων και εις την αποκατάσταση των τέκνων και εις την χαρά των τέκνων. Εάν τα ποτίσουμε με πίκρες και αν οδηγήσουμε αυτά εις τον δρόμο της κακίας και της αμαρτίας, θα πληρώσουμε από αυτόν τον κόσμο και αιωνίως εις την άλλη ζωή. Ο Στέφανος της δικαιοσύνης, ο αγών τον οποίον διεξάγει ο καθένας από εμάς. Και αν ο αγώνας αυτός είναι δια των κόσμων τούτων, δεν θα έχουμε να λάβουμε τίποτε. Εάν όμως συγγονίστημε δια την αιώνιον ζωήν και ο αγώνας μας είναι το πνευματικός και Άγιος, εάν τηρήσαμε τα εντολάς του Θεού, ο αγώνας αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα πληρωθεί από τον ίδιο τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι ετήρησα, λέγει, αυτόν τον αγώνα και τον έφερα εις πέρας και ομολογεί και το πιστεύει. Λοιπόν, λέγει, απόκειται μοιο της δικαιοσύνης Στέφανος, όν αποδώσει ο Κύριος την ημέραν εκείνην εις εμέ των αμαρτωλών, έλεγεν, και το επίστευε πάλι. Όταν έλεγεν ότι είμαι ο αμαρτωλότερος των ανθρώπων, δεν είναι όπως εμάς, οι οποίοι θέλουμε να δώσουμε ψεύτικη εντύπωση στον κόσμο και λέμε είμαι αμαρτωλός. Και άμα σου πει ο άλλος είσαι ένας παλιάνθρωπος, αμέσως εξανίστασε, θυμώνεις, υβρίζεις, παλεύεις, τσακώνεσαι, γιατί σου είπαν ότι είσαι παλιάνθρωπος. Μα είμαι παλιάνθρωπος στην πρώτη ζήτηση. Έχουμε μέσα μας όχι τον καινούριο άνθρωπο αλλά τον παλαιόν και δεν θέλουμε να τον διώξουμε. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι εγώ είμαι ο αμαρτωλότερος των ανθρώπων και ομολογούσε γιατί ήτο. Διότι λέγει εδίωξα την εκκλησία του Χριστού. Το διώχτης ο Απόστολος Παύλος. Εκείνος συνελάμβανε τους πιστούς χριστιανούς και τους οδηγούσε εις τα μαρτύρια. Και έφτασε μέχρι του σημείου εκείνου όπου ο πρωτομάρτης Στέφανος ελιθοβολείτο και εφύλατε τα ενδύματα των λιθοβολιστών και έβλεπε μπροστά του ένα θέαμα το οποίο δεν είναι δύνατο να το ερμηνεύσει. Πρώτον έβλεπε στο πρόσωπο εκείνου του πρωτομάρτυρου Στεφάνου μίαν γαλήνην απέραντο. Και όπως τον έβλεπε, τον είδε σε μία στιγμή να λάμψει ως ο ήλιος. Και αυτό σε κάθητο και εφύλατε τα ενδύματα, λέγει, εκείνων οι οποίοι έριπτον τους λίθους. Και μέσα του ηγέρθη ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν αυτόν τον οποίον κατέκριναν εις θάνατον και τον λιθοβολούν, πώς είναι δυνατόν να λάμπει το πρόσωπό του έτσι? Άρα αυτός είναι Άγιος και εγώ τι θα ανταποδώσω εις τον Θεό μου? Και δημιουργήθη μέσα του εκείνη η πάλη για να νικήσει τον παλαιόν άνθρωπον, να πιστεύσει στον Χριστόν και να λάβει εξ ουρανού πλέον την αποκάλυψη
και την κλίση να κηρύξει το Ευαγγέλιο του. Αδερφοί μου, απόκειται ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα. Ποιαν ημέρα? Την ημέρα εκείνη κατά την οποία θα κρίνει τον κόσμο. Εν εκείνη τη ημέρα, λέει. Ου μόνον δε εμεί, λέει. Όχι μόνον εις εμένα, αλλά και πάσιν τη σιγαπικώσει την επιφάνεια αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Τι θέλει να πει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Υπάρχουν, λέγει, άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την επιφάνεια του Θεού. Η επιφάνεια του Θεού είναι η δευτέρα του παρουσία, όταν θα φανερωθεί ο Θεός. Επιφάνει σήμερον τη οικουμένη και το φως σου, Κύριε, σημειώθη εφ' ημάς. Εντός ολίγων μόνων ημερών θα ακούσουμε αυτήν την φράση και πάλι κατά την ώρα της βαπτίσεως του Κυρίου μας. Επιφάνει σήμερον τη οικουμένη, ποιος? Ο Θεός. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την επιφάνεια του Θεού. Περιμένουν την επιφάνεια του Θεού. Ζητούν να δουν τον Θεό να έρχεται επί των νεφελών του ουρανού. Είναι εκείνοι οι οποίοι αγάπησαν τον Χριστό και τον αγαπούν. Είναι εκείνοι οι οποίοι αναμένουν και προσδοκούν ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Είναι εκείνοι οι οποίοι πονούν και θλίβονται εις τον παρόντα κόσμο από την πολλή αμαρτία και ζητούν την έλευση του Κυρίου, πότε θα έρθει να κρίνει τον κόσμο για να φύγει αυτή η μολυσμένη ανθρωπότης. Ζητούν να έρθει ο Κύριος για να τον ειδούν και να καθίσουν εκ δεξιών του. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι οποίοι τρέμουν όταν ακούσουν θάνατον, όταν ακούσουν κρίση Θεού, φωνάζουν και λέγουν: «Θα με δικαιώσει ο Θεός, διότι είναι γεμάτος αγάπη», λέει ο Θεός. «Δεν θα καταλογήσει ποτέ κακός σε μέναν ό,τι κι αν κάνω. Ξέρω ότι με αγαπά ο Θεός, είναι αγάπη και δεν θα μου κάνει τίποτε». Οποία πλάνη βασιλεύει επάνω εις των σημερινών άνθρωπων, ο οποίος διαπράττει μέρα στα και νυχτός στην αμαρτία και περιμένει από τον Θεό να τον αγαπήσει. Περιμένει να του δώσει και τον στέφανον της δικαιοσύνης. Περιμένει να του ανταποδώσει τα καλά, τα αιώνια. Δεν είναι έτσι όμως. Η επιφάνεια του Κυρίου μας, η φανέρωση του Κυρίου μας είναι η κρίση, η τελική, κατά την οποία εκ δεξιών του θα σταθούν εκείνοι οι οποίοι έπραξαν το αγαθόν εις τον κόσμο τούτον, και εξ αριστερών θα είναι εκείνοι οι οποίοι έπραξαν το κακόν. Ο Θεός είναι αγάπη, λέγει. Τον ληστήν τον αγάπησαν επάνω στο σταυρό την τελευταία στιγμή, λέγει, και τον έβαλε στον παράδεισο. Δεν βλέπουν όμως ότι δίπλα από εκείνον τον ληστήν υπήρχε εκείνος ο οποίος πήγαινε στην κόλαση. Πώς δεν τον αγάπησαν και εκείνον τον άλλο? Διότι δεν ζήτησαν ούτε μία ημέρα μετάνοια. Εάν ζητήσεις μετάνοια, αδερφέ μου, ειλικρινή μετάνοια, θα σου δώσει ο Θεός την αγάπη του και θα σε καταστήσει εκ δεξιών του στην βασιλεία του την επουράνιο. Εάν όμως δεν ζητήσεις μετάνοια από τον Θεό και περιμένεις να λάβεις ανταπόδοση των κακών σου έργων τα οποία έπραξες με τα αγαθά του ουρανού, έχεις πλανηθεί, επλανήθεις πλέον από τον διάβολο. Μη περιμένεις να πάρεις ανταμοιβή. Αδερφοί μου,
ου μόνον δε μη, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και πάσιν της ηγαπηκώσει την επιφάνεια αυτού, λέγει. Δεν θα μου δώσει εμέναν ο Θεός μόνον τον Στέφανον, λέγει, της δικαιοσύνης, αλλά θα τον δώσει και σε εκείνους οι οποίοι περιμένουν και αγωνιούν πότε θα ειδούν τον Θεόν. Και εμείς, αδερφοί μου, εμείς αγωνιούμε διότι παρακαλούμε τον Θεόν και λέγουμε: Κύριε, ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου. Δώσε, Κύριε, να σε φοβούμε, διότι αθεόφοβος άνδρας και αθεόφοβος γενή διαπράττουν τα πάντα, οτιδήποτε φανταστείς. Εκείνος ο οποίος δεν φοβάται τον Θεόν είναι ανά πάσα στιγμή μία θριαλίδα η οποία ανάβει και συντρίβει τα πάντα τα οποία είναι δίπλα του. Κύριε, ρίζωσον τον φόβο σου της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου απ' εμού ανεξάλειπτον ποιήσω. Ανοίγω την καρδία μου, Κύριε μου. Βάλε μου μέσα μου τον αγιασμό σου. Αξιώσε με να εισέλθω εις τον παράδεισόν σου, αλλά πώς θα εισέλθω εάν δεν εισέλθει ο παράδεισος μέσα μου. Θέλουμε να πάμε εις τον παράδεισον, αλλά ο παράδεισος εισήλθε εις την ψυχή μας. Εάν δεν έρθει μόνον η χάρη του Αγίου Πνεύματος, μόνον αυτή και τίποτε άλλο, δεν φοβούμεθα τον Θεό. Τον αγιασμό σου, Κύριε, ανεξάλειπτον απ' εμού πίεσον. Αξίωσε μας, Κύριε, να έχουμε τον φόβο σου, διότι αυτός ο φόβος σου είναι το φρένο της ζωής. Είδατε τα αυτοκίνητα πως τρέχουν? Εάν δεν έχει φρένο το αυτοκίνητο, δεν έχει παρά να συντρίψει εκείνον που το οδηγεί και εκείνους τους οποίους θα βρει στο δρόμο του. Να μην γίνουμε αυτοκίνητα χωρίς φρένα. Το φρένο της ζωής μας είναι ο φόβος του Θεού. Και όταν λέμε φόβον του Θεού, σημαίνει αγαπούμε τον Θεό. Εάν αγαπήσουμε τον Θεό, έχουμε το φρένο μέσα στην ψυχή μας. Προσέχουμε τα λόγια μας, προσέχουμε τη ζωή μας, προσέχουμε από την αμαρτία, διότι δύο την έχει ο κόσμος σήμερα. Δεν τον ενδιαφέρουν τίποτε άλλο, μόνο δύο πράγματα. Ποια να είναι τούτα? Το σαρκείον και το συμφέρον. Αυτά τα δύο γίνονται οι πόλεμοι, αυτά τα δύο γίνονται οι ακαταστασίες στον κόσμο. Ο άνθρωπος είναι σάρκα, σύρεται επάνω στη γη και τον κατατρώγει ο όφης, ο δαίμονας, ο οποίος σύρεται πάνω στη γη. Εάν δεν γίνεις πνευματικός να πετάξεις προς τα άνω, θα σε φάει οπωσδήποτε ο διάβολος. Δι' αυτό βοήθησε μας, Κύριε, αξίωσε μας να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι και εις τον κόσμο τούτον να ομολογούμε το όνομά σου το Άγιον, όπως ο Απόστολος Παύλος, και στην επάνειον σου Βασιλεία να γίνομεν κληρονόμοι. Αμήν.